Μια ρυθμιώτισσα δασκάλα που υπηρετεί στο πολυδέντρι του Δήμου Οροπού κατάφερε να αποσπάσει μια μεγάλη διεθνούς εμβέλειας διάκριση σε ένα παγκόσμιο διαγωνισμό που διοργάνωσε πολυεθνική εταιρεία. Η κυρία Αναστασία Κατσούγκρη, με καταγωγή από τις Κορούτες Σαμαρίου, πέτυχε να κερδίσει τον τίτλο μιας εκ των 10 κορυφαίων εκπαιδευτικών του κόσμου, η μοναδική από την Ευρώπη, για την προσφορά της στη μάθηση των παιδιών με αναπηρίες και μη, αλλά και το πλούσιο συγγραφικό της έργο. Πραγματικά δεν το περίμενα, γιατί ήταν πολύ μεγάλος ο ανταγωνισμός, πολλά τα βιογραφικά, ειδικά συναγωνιζόμουν την Ευρώπη, που τα βιογραφικά των εκπαιδευτικών είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο. Και πραγματικά αυτή η διάκριση με συγκίνησε, γιατί χρόνια παλεύω στην εκπαίδευση για παιδιά με ή χωρίς αναπηρία. Έχω γράψει βιβλία και αυτό που δίνει κουράγιο να συνεχίσω. Η ίδια συμμετείχε στο διαγωνισμό, καθώς μητέρα μαθητών της δήλωσε χωρίς να το γνωρίζει η ίδια τη συμμετοχή. Ο ανταγωνισμός, όπως είπε, ήταν μεγάλος, ωστόσο η διάκρισή της έδωσε διπλή χαρά, καθώς συνοδεύτηκε από δώρα που εστάλησαν στα παιδιά του σχολείου που υπηρετεί. Δώρα αξίας 5.000 ευρώ όμως θα φτάσουν το επόμενο διάστημα και για το σχολείο. Τα μοιράσαμε πόρτα με πόρτα με τη βοήθεια των γονέων, του συλλόγου γονέων, και χάρηκαν τόσο πολύ, ήταν συγκινητικό. Μέσα στην καραντίνα, μέσα σε όλα αυτά που περνούσανε, ήρθε ο Άγιος Βασίλης από την Μπή και τους έφερε πλούσια δώρα και μου κάνανε ζωγραφιές. Δηλαδή, δεν υπήρχε μεγαλύτερη χαρά και δεν υπάρχει μεγαλύτερο βραβείο από την αναγνώριση των παιδιών, γιατί τα παιδιά έχουν κριτήρια. Η κυρία Κατσούγκρη, με ιδιαίτερη ευαισθησία στα παιδιά και τη διαφορετικότητα, είναι η συγγραφέας του πρώτου παραμυθιού για τυφλά παιδιά, ο Οδυσσέας και η Καλυψώ ταξιδεύουν στον χρόνο, δίνοντας τη διάσταση της ευαισθησίας που πρέπει να έχει κάθε εκπαιδευτικός για να εμπνεύσει, όπως είπε, τους μαθητές του. Είναι βραβείο του εκπαιδευτικού. Είναι βραβείο του μαθόμενου εκπαιδευτικού. Είναι βραβείο του εκπαιδευτικού που βγάζει πίσω μιζέριες, προσωπικά προβλήματα και αγωνίζεται για το παιδί. Είναι του εκπαιδευτικού που πρέπει να έχει όραμα για την εκπαίδευση και ευαισθησία. Να αγαπάμε τα παιδιά, να αποδεχόμαστε τα παιδιά, τη διαφορετικότητά τους, γιατί αν σωθεί ένα παιδί, υπάρχει ελπίδα.